κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυριάκο Κούσο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κούσο. Καλησπέρα σας. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αυτά που ακούγαμε πριν από λίγο από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, που λέει ότι το lockdown είναι πια μονόδρομος. Έχουμε μετάδοση στο εσωτερικό και είναι μονόδρομος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι πολιτικοί ακολουθούν τις απόψεις των ειδικών. Ναι. Σέβομαι φυσικά τις απόψεις του Πρόεδρου του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου. Που είναι θεσμικός ο ρόλος του. Σαφώς, αλλά είναι και ένας καταξιωμένος ιατρός πέραν των άλλων. Η επιστημονική ομάδα που συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας είχε σήμερα μία συνάντηση, σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήμουν παρόν σε αυτή τη σύσκεψη και δόθησαν εξηγήσεις, δόθησαν απόψεις και η κατάληξη είναι ότι θεωρούν ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα είναι απολύτως ικανοποιητικά. Αυτά τα μέτρα αξιολογούνται καθημερινά από την επιστημονική ομάδα. Η Διευθυντική Επιτροπή συνέρχεται καθημερινά. Το Κέντρο Ελέγχου Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή συνεδρία. Αξιολογούμε συνεχώς τις εξελίξεις και ουσιαστικά πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είναι η ώρα των πολιτικών να παίρνουν τις αποφάσεις. Σαφώς. Είναι η ώρα των ειδικών να συμβουλεύουν και εφόσον συμβουλεύσουν τους πολιτικούς, με βάση τη συμβουλή να πάρουμε τις αποφάσεις. Η συμβουλή λοιπόν των ειδικών, και σε αυτούς όπως γνωρίζετε περιλαμβάνονται κορυφαίοι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, ναι, επιδημιολόγοι, μικροβιολόγοι, υιολόγοι, όλων των ειδικοτήτων, η θέση του λοιπόν είναι ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει με τα σημερινά δεδομένα είναι αρκούντως ικανοποιητικά, μάλιστα. Δεδομένου ότι θα υπήρχε υπακοή, κύριε Κούσο. Ναι, να δούμε και αυτό το θέμα. Έχουμε πει πολλές φορές και πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι ότι ο λαός μας δυστυχώς δεν χαρακτηρίζεται από την πειθαρχία. Και ενώ κάποιες φορές αυτό είναι προτέρημα, στην προκειμένη είναι ελάττωμα που απειλεί τη δημόσια υγεία. Όπως ακριβώς το έχετε θέσει. Και έχει όμως ευαισθησία. Επικαλούμαστε λοιπόν την ευαισθησία του λαού μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζεται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκόσμια. Είναι μια πανδημία που έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Εάν παρατάφτα δεν μπορέσουμε επικαλούμενοι την ευαισθησία του λαού μας Μήπως θα είναι αργά. Μήπως θα είναι αργά. Στο μεταξύ δεν υπάρχουν μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σε αυτήν την επιτροπή. Ο κύριος Αγαθαγγέλου δεν είναι μέλος της επιτροπής. Νομίζω πως όχι. Η ειδικότητα του δεν είναι τέτοια που θα ήταν αναγκαία στην συγκεκριμένη συμβουλευτική επιτροπή. Προφανώς η θέση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, βέβαια, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν είναι θέση που έχει να κάνει με την καρδιολογία, δεδομένου ότι είναι καρδιολόγος ο κύριος Αγαθαγγέλου. Είναι θέση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Αναφερόμενος. Μέλη του οποίου είναι και άτομα που είναι στην επιστημονική επιτροπή. Σαφέστατα και είναι σεβαστή η άποψη των επιστημονικών συλλόγων, τους οποίους στην περίπτωση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο εκπροσωπεί ο πρόεδρος του, ο κύριος, ναι, Αγαθαγγέλου. Προφανώς και αυτό που λέει δεν το λέει αυθαίρετα. Έτσι δεν είναι. Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το τι όμως έχει σημασία είναι ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων όπως αυτά τα αξιολογούν σήμερα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί θεωρούνται αρκούντως ικανοποιητικά. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα. Θα το ξαναπώ, με συγχωρείτε κύριε Κούσο, θα το ξαναπώ. Αρκούντως ικανοποιητικά, δεδομένου ότι εφαρμόζονται. Στον βαθμό. Υπάρχει παραδοχή από την αστυνομία ότι παραβιάζονται καθημερινά τα διατάγματα. Υπάρχει παραδοχή από εσάς τον ίδιο ότι δεν είμαστε υπάκουος λαός. Τι περιμένουμε, τι θα πείτε στον κόσμο μετά? Συγγνώμη, γίναμε Ιταλία. Όχι. Γιατί έχουμε το ίδιο ταπεραμέντο.
δεν θα γίνουμε Ιταλία. Οι παράμετροι οι οποίες εξετάζονται, ναι, σίγουρα περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις ανυπακοής που έχετε αναφέρει. Δεν διαφεύγει της προσοχής ούτε του Υπουργικού Συμβουλίου, ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτε της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας. Και εάν παρελπίδα δεν αποδειχθούν αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, ναι, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα. Όπως είναι το lockdown. Όπως και πάλι έχουμε πει επανειλημμένα. Υπάρχουν... Να μην φοβίζουμε τον κόσμο έτσι. Το lockdown δεν είναι curfew. Το lockdown σημαίνει βγαίνω από το σπίτι για τις απολύτως απαραίτητες ενέργειες. Λειτουργούν οι ουσιώδεις υπηρεσίες και μόνο. Γι' αυτό τίθεται και ένα ερώτημα. Η επιστημονική κοινότητα λέει να πάρουμε το παράδειγμα της Κίνας πια, που σε 2,5 μήνες άρχισε να επιστρέφει στην κανονικότητα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση. Έχει σχεδιασμούς για όλες τις εξελίξεις, όλες τις πιθανότητες, όλα τα σενάρια. Υπάρχουν σχεδιασμοί λεπτομερείς, ναι, και για ακραία σενάρια. Άρα και αυτό. Ναι, και αυτό. Αυτό που λέμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι αξιολογώντας την κατάσταση με τα σημερινά δεδομένα, δεν χρειάζονται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Μάλιστα. Ποια είναι εκείνη η καμπύλη που θα σας κάνει να ενεργοποιηθείτε για κάτι άλλο. Ναι, βέβαια. Έχετε αναφερθεί στην ανυπακοή. Ναι. Δεν έχετε δει το διάταγμα που εξέδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Βεβαίως. Με το οποίο ρυθμίζεται η συμπεριφορά των ατόμων που βρίσκονται σε περιορισμό, σε καραντίνα. Δεν έχετε δει ότι υπάρχει παρουσία πλέον στρατιωτών οι οποίοι παρακολουθούν... Βεβαίως, τα έχουμε δείξει ήδη και στα ρεπορτάζ. Ακριβώς. Άλλωστε. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση αντιδρά. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε εάν δεν είναι αναγκαίο. Ήδη τα μέτρα που είχαμε πάρει ευθύς εξ αρχής χαρακτηρίστηκαν, ναι, ως πολύ αυστηρά και δραστικά. Πολύ καλά. Είμαστε η πρώτη χώρα που τα πήρε, είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρώπης που τα εφάρμοσε. Κατά συνέπεια, τη στιγμή που η κυβέρνηση θα αντιληφθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνει δεν αποδίδουν, είτε αυτό οφείλεται στην συμπεριφορά των συμπολιτών μας, είτε αυτό οφείλεται σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, είτε σε εισαγωγή περαιτέρω κρουσμάτων, βλέπετε, ναι, θα έχουμε πολλές αφήξεις από το εξωτερικό των συμπολιτών μας, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό. Με βεβαιότητα, και να είστε σίγουροι γι' αυτό, θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να προστατεύσουμε, μάλιστα, το σύνολο του λαού μας. Εκείνη η στιγμή ποια θα είναι, τι είναι εκείνο που σας έχουν πει οι επιστήμονες, εν συντομία γιατί μας έχει τελειώσει και ο χρόνος. Αυτό να το αφήσουμε στους ειδικούς. Να μην θελήσουμε η πολιτική, μάλιστα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μετατραπεί σε ειδικό. Τη στιγμή που οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Υπουργείου Υγείας θα μας πούν ότι τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει δεν αρκούν για να προστατέψουν τον λαό και πρέπει να πάρετε τα συγκεκριμένα αυτά, ευχαριστώ, μέτρα, ναι, θα ληφθούν από την κυβέρνηση και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν παρακολουθούμε απαθείς. Αντίθετα, παρακολουθούμε κάθε στιγμή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθημερινά αναλώνει σχεδόν το σύνολο του χρόνου του για την αντιμετώπιση της κατάστασης όπως εξελίσσεται και δίνει σαφείς οδηγίες προς τους υπουργούς για τις δικές τους ενέργειες στα αντίστοιχα υπουργεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να μου δώσετε μόνο την ευκαιρία, μιας και είμαι εδώ, να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας. Ναι. Όλοι στα σπίτια μας. Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Μην μας αναγκάσετε να επιβάλλουμε μέτρα τα οποία είναι αχρίαστα εάν όλοι συμμορφωθούμε με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι αστείο. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ, πολύ
κρίσιμη και επικίνδυνη κατάσταση. Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε να αλληλοβοηθούμε. Όλοι λοιπόν μένουμε σπίτι, όλοι ευαισθητοποιούμαστε, προστατεύουμε την οικογένεια μας, προστατεύουμε τον λαό μας. Είναι σας καθήκον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, κύριε εκπρόσωπε. Στη διάθεσή σας. Στο δρόμο της επιστροφής, χιλιάδες Κύπροι που εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό και εμπίπτουν στα κριτήρια του Υπουργικού Διατάγματος.